θα βγουν οι αρμοδιότητες, θα εξειδικευτεί η διαδικασία και προφανώς η θέση ενός υπεύθυνου γραφείου πρωθυπουργού πρέπει να έχει τις αμοιβές που ορίζει ο νόμος. Έχει, ποιος... είναι ούτε πολλές ούτε λίγες. Εγώ υπεραμύθηκα δεν του έχει ποσού. Σημασία το ύψος. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γενικά τους μισθούς των υπαλλήλων, των μετακλητών υπαλλήλων, αν πρέπει να τους χαμηλώσουμε. Όχι. Δεν μπαίνω αλλά... εκεί. Αν ταξίζει κανείς, σας πάρει και 10.000 το μήνα, δεν με ενοχλεί καθόλου πραγματικά. Όχι, δεν παίρνει κανείς, ούτε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν παίρνει. Άλλο λέω, αν κάποιος ταξίζει. Κύριε Ζαχαρία, δεν είμαι χθεσινός. Έτσι, 30 χρόνια κάνω. Το λέω με έμφαση, όπως το έλεγα πάντα. Εμένα δεν με προκαλούν τα 4.000 μεικτά. Εμένα με προκαλεί το ότι η κοπέλα δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει αρμοδιότητες και δεν ξέρουμε πότε θα της δοθούν αρμοδιότητες. Γιατί έστεισε το γραφείο χωρίς να ξέρουμε πότε θα ξέρουμε. Πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει μια γραφειοκρατία από τη στιγμή που λαμβάνεται μια πολιτική απόφαση μέχρι αυτό να ανακοινωθεί. Θέλω να σας ενημερώσω για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κυρία Νοτοπούλου εργάζεται νυχθημερών πάνω σε αρμοδιότητες που θα της δοθούν και γραφειοκρατικά, διότι ουσιαστικά τις έχουν δοθεί. Και νομίζω ότι όταν λήξει και αυτό το γραφειοκρατικό έλλειμμα θα προχωρήσουμε και θα δείτε κι εσείς τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες... Πότε το προσδιορίζετε δηλαδή το... Δεν γνωρίζω τη γραφειοκρατία που έχει η διοικητική μηχανή. Καταλαβαίνω όμως ότι όσο γρηγορότερα πετευθεί αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Πάντως, νομίζω ότι η κοινωνία στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη είδε θετικά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται να μην είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος να είναι όλη μέρα κλεισμένος στο μαξί μου, να βγαίνει, να πηγαίνει και στη Βόρεια Ελλάδα, να ακούει τα προβλήματα και από εκεί, να υπάρχει και θεσμικά μια θέση που να μπορεί να ακούσει αυτά τα ζητήματα, διότι σας λέει ένας άνθρωπος... Η κυρία Κόλλια δεν μπορούσε να τα ακούει αυτά και να τα μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, κύριε Ζαχαριάδη. Η κυρία Κόλλια. Η κυρία Κόλλια δεν μπορούσε. 31 χρόνια ζω στην Αθήνα. Με εξαίρεση όταν έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Μάντσεστερ και όταν ήμουν φαντάρο στην Παραμεθόριο. Αυτός ο αθηνοκεντρισμός νομίζω ότι έχει στοιχήσει πολύ στην Ελλάδα και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς η κυρία Κόλλια έχει άλλες αρμοδιότητες. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του. Το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι τελείως διαφορετικό. Άλλα ζητήματα διαχειρίζεται το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, άλλα ζητήματα θα διαχειρίζεται το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειριστεί και πρέπει να τα βρούμε για να τα αναθέσουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι άλλος θεσμός. Δεν είναι ζητήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε να έχουμε μια μονοπρόσωπη αρχή στη χώρα. Και αν θελήσει η Κρήτη των 500.000 να έχει ένα ανάλογο γραφείο, θα το κάνουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτές τις αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει...